Γενική συνέλευση του Συλλόγου συμπίπτει με πολλά προβλήματα αγροτικά που υπάρχουν. Τα προβλήματα είναι χρόνια κάποια που υπάρχουν, όπως είναι το κόστος παραγωγής, το πετρέλαιο το οποίο πληρώναμε 2 ευρώ το πετρέλαιο για να δουλέψουμε τα χωράφια. Σε όλα αυτά όμως ως επιστέγασμα έρχεται η νέα ΚΑΠ και η δυσλειτουργία του ΟΠΚΠΕ. Δυστυχώς έχουν αυξήσει πάρα πολύ τα προβλήματα, οι πληρωμές έχουν μειωθεί τραγικά, οι επιδοτήσεις, οι οποίες επιδοτήσεις, χωρίς τις επιδοτήσεις δεν μπορεί να σταθεί αγροτικό επάγγελμα, ούτε κανένας θα μείνει στα χωράφια. Δυστυχώς η νέα ΚΑΠ φαίνεται ότι είναι αντιαγροτική ΚΑΠ. Και αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε και θα συναποφασίσουμε εδώ πέρα όλοι μαζί αγρότες να δούμε περαιτέρω τι κινήσεις θα κάνουμε. Κύριε Δημοτόπουλο, θα έχετε συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βγενάκη? Προσπαθούμε να έχουμε συνάντηση με τον κύριο υπουργό. Υπάρχει περίπτωση μέχρι τέλος της εβδομάδας, αν όχι την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή θα βρεθούμε με τον υπουργό, θα θέσουμε τα προβλήματα εκεί πέρα, θα κάνουμε μια συζήτηση. Να δούμε και τις δικές του απόψεις και τι θα μας πει και περαιτέρω θα αποφασίσουμε σε σύντομα τι θα πράξουμε. Μπορεί να βγείτε και στους δρόμους, στο τρακτέρ. Είναι πολύ πιθανό, αν θέλουν οι σειροί αγρότες κινητοποιήσεις με τρακτέρ στους δρόμους, θα γίνει με τρακτέρ στους δρόμους. Αρκεί να υπάρχει συμμετοχή. Αυτό σήμερα θα αποφασιστεί. Και σήμερα, ναι. Μπορεί και σήμερα. Ήρθαμε να πιάσουμε το σφιγμό, να δούμε τι μέλη γενέστε στον αγροτικό τομέα. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Εδώ που φτάσαμε πλέον είναι μονόδρομος ο αγώνας. Ήρθαμε να αποφασίσουμε τι, πώς, γιατί και πότε. Θα πρέπει να κατέβετε σε κινητοποιήσεις. Δεν νομίζω ότι γίνεται διαφορετικά. Είναι μονόδρομος πλέον, έχει φτάσει στο αποχώρητο. Δεν έχουμε περιθώριο να κάνουμε πίσω με τίποτα. Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα, έχουν συρρυφθεί πολλά. Έχουν συρρυφθεί εκατοντάδες προβλήματα. Να κάθομαστε να λέμε, θα τα λέμε μέχρι το πρωί. Ιδίως τα τελευταία φιάσκα της κυβέρνησης μας έφτασαν στο αμήν. Δεν στηρίζει η πολιτεία τους αγρότες, κύριε Νικολή? Όχι, δεν στηρίζει. Όταν έχουμε αλλάξει 10 υπουργούς σε 5 χρόνια, δεν στηρίζει σε τους αγρότες. Δεν υπάρχει αγροτική πολιτική. Η λεγόμενη αγροτική πολιτική που πρέπει να υπάρχει, δεν υπάρχει. Όχι, δυστυχώς. Οι τιμές τώρα, οι επιδοτήσεις ήταν πολύ μειωμένες από ό,τι λένε, έτσι. Οι επιδοτήσεις αυτή τη στιγμή είναι, μπορώ να πω, το τελευταίο. Τα προβλήματα που κρατούν στον αγροτικό κόσμο είναι χιλιάδες. Οι επιδοτήσεις ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Αφήνουν το επάγγελμα, τον καταλείπουν κάποιοι, πάνε στο εξωτερικό. Ακούμε ότι πάνε Βουλγαρία, Ρουμανία, λέει κάποιοι. Μα εννοείται ότι θα πάνε, τι να κάνουν. Όταν δεν υπάρχει υποστήριξη από το κράτος, και όταν λέμε υποστήριξη, δεν λέμε τις επιδοτήσεις για να μην μπερδευόμαστε. Υπάρχουν χιλιάδες άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν. Υπάρχουν τα σχέδια βελτίωση, υπάρχουν νέοι αγρότες, υπάρχουν οι αναπτυξιακοί, υπάρχουν προγράμματα. Υπάρχει το πετρέλαιο που σε όλο τον κόσμο είναι αγροτικό πετρέλαιο και εμείς το πληρώνουμε. Τα ξενοδοχεία έχουν αγροτικό πετρέλαιο. Τα πλοία έχουν αγροτικό, τα ξενοδοχεία έχουν πετρέλαιο. Τα πλοιοκτήτες έχουν πετρέλαιο. Ο αγρότης που παράγει, γιατί να μην έχει πετρέλαιο? Έτσι πρέπει να κατεβάσουμε τα κόστη παραγωγής για να μπορέσουμε να γίνουμε βιώσιμοι. Δεν μπορούμε να γίνουμε βιώσιμοι με τον τρόπο αυτό που πάει η κυβέρνηση να μας περάσει. Δυστυχώς τον καναπέ δεν τον αφήνει ο Έλληνας. Βλέπετε τι γίνεται, Γερμανία, Γαλλία, γίνεται χαμός. Εμείς που είχαμε το στένος, την αγωνιστικότητα, δεν μπορούμε να καθίσουμε στο αυτό. Βλέπετε ότι πέρασαμε τα 70 και, αλλά είμαστε εδώ γιατί πρέπει η Ελλάδα να κοιτάξει τους αγρότες, να μας αφήσει να παράξουμε για να ταΐσουμε τον κόσμο. Πρέπει να το δουν πολύ λογικά και πολύ σωστά. Είμαι λυπημένος γιατί δεν βλέπω νέα παιδιά να έρθουν να πλησιώσουν εδώ. Την ομοσπονδία που είναι εδώ, το Προεδρείο. Λοιπόν, εμείς πηγαίνουμε σε όλες τις συγκεντρώσεις. Θα ήθελα να δω και όλα τα παιδιά που ήταν την περασμένη εβδομάδα εκεί, θα ήθελα να είναι εδώ, να ετοιμάζουν τα τρακτέρια, να βγούμε, γιατί μόνο με τον αγώνα κερδίζονται όλα. Εμείς κερδίσαμε πολλά. 20 χρόνια που ήμουν πρόεδρος, κερδίσαμε πάρα πολλά με τους αγώνες. Το να κάθεσαι εκεί δεν γίνεται. Βλέπεις τώρα τα κανάλια, τα μεγάλα, ασχολούνται με το μητρικό γάλα. Μένα μάνα μου με γέννησε στο χωράφι. Μένα με βίζει 5 χρόνια. Τα παιδιά μου τα βίζει η γυναίκα μου 3 χρόνια, 4. Το γάλα τώρα που ακρίβεινε, τα προϊόντα μας, πώς θα ζήσουμε εμείς? Αγώνας, κάνω ένα κάλεσμα σε όλους να έρθουν να πλησιώσουν τα παιδιά, να βγούμε έξω για να μας ακούσουν.